Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Κύριε Κυρανάκη, θέλω να σας ρωτήσω με την ευκαιρία του πρώτου Growth Fund Summit, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι, ποια είναι τα επόμενα βήματα της δημόσιας διοίκησης στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς μπορεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Οι τρεις βασικές προκλήσεις για την επόμενη κυβέρνηση, για την τωρινή κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας, για να είμαστε σωστοί, είναι τρεις στρατηγικοί τομείς στους οποίους νομίζω έχει δοθεί βάρος και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι η ψηφιοποίηση στην υγεία, είναι η ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη και είναι και η ψηφιοποίηση στη μεταβιβάσεις ακινήτων και στη συνολική κατάσταση του χρηματολογίου. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους τρεις τομείς χρειαζόμαστε πολύ καλή οργάνωση, χρειάζεται να προχωρήσουν τα ήδη συμβασιοποιημένα έργα που ξεκίνησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο Κυριάκος Πυρακάκης. Και χρειάζεται καλή συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων ώστε το τελικό προϊόν που θα παραδοθεί στον πολίτη να είναι τελικά προς όφελός του. Σας ακούσαμε να μιλάτε και για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάποια εργαλεία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λιγάκι πώς θα γίνει αυτό? Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο GovGR. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρώτο chatbot του GovGR. Ουσιαστικά είναι εξυπηρέτηση πολιτών 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ωράρια του ελληνικού δημοσίου, για όλες τις διαδικασίες, ψηφιακές και μη, σε όλες τις γλώσσες. Άρα μιλάμε για έναν αλγόριθμο ο οποίος θα εκπαιδεύεται ουσιαστικά από τους ίδιους τους πολίτες. Όσο περισσότερο χρησιμοποιεί την υπηρεσία, τόσο καλύτερες απαντήσεις θα δίνει. Θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα σε beta μορφή. Και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνει αυτό το τολμηρό βήμα. Εμπιστεύεται τεχνητή νοημοσύνη και εμπιστεύεται και τους πολίτες στη χρήση αυτής. Άρα από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν οι πολίτες μέσα από το GovGR να παίρνουν απαντήσεις από ένα chatbox στο οποίο θα υπάρχει, ουσιαστικά θα λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς, με ένα γλωσσικό μοντέλο, ένα large language model βασισμένο στο ChatGPT της OpenAI και με την πεποίθηση ότι ο διάλογος που θα έχουν οι πολίτες και οι ερωταπαντήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν να έχουν θα εκπαιδεύσει το μοντέλο σε λίγο καιρό να λειτουργεί σε πολύ ψηλό επίπεδο, διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε διάλογος και κάθε απάντηση που δίνει, τη δίνει το ελληνικό κράτος. Σωστά. Μπορεί να τη δίνει ένας αλγόριθμος και προφανώς τα disclaimers θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, αλλά τελικά θέλουμε να δεσμευτούμε και σε ένα ελληνικό κράτος από την ποιότητα αυτής της υπηρεσίας, η οποία σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρανάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.